θέλαμε το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, ο Υπουργός Οικονομικών, όταν είναι να καλύψει τη δική του την κυβέρνηση, επικαλείται την κρίση, όπως έκανε χθες και ο Υπουργός Εργασίας στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ με τη συμμετοχή της ΠΕΟ, της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ, σε μια προσπάθεια να βρούμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι, που είναι 78.000 σήμερα. Η κυρία Υπουργός είπε ότι, ξέρετε, λόγω της κρίσης δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, γι' αυτό είναι δύσκολη αντιμετώπιση του προβλήματος. Και αυτό το λέω γιατί η μεγάλη αύξηση της ανεργίας που σημειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια ήταν αποτέλεσμα της κρίσης. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι οι σημερινοί κυβερνώντες, όταν ήταν αντιπολίτευση, υπόσχεθηκαν λύσεις σε όλα. Αλλά δεν μπορεί να δώσει απάντηση ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί μέσα σε ένα χρόνο είχαμε αύξηση της ανεργίας κατά 3%. Και η Κύπρος είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βέβαια, νομίζω τους άνεργους δεν τους ενδιαφέρουν οι αριθμοί. Τους ενδιαφέρει να μάθουν τι γίνεται για την αντιμετώπιση της κρίσης και της ανεργίας. Αν αυτό... συνεννοηθεί ο Υπουργός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει λάθη του παρελθόντος, λάθη της προηγούμενης διακυβέρνησης, και συνδέοντάς το και με το θέμα και της κοινωνικής σύνταξης για λάθη που γίνονταν, γιατί είπε σήμερα κιόλας κάτι που δεν μεταδώσαμε, νομίζω, ή το ανέφερε ο συνάδελφος, ότι γι' αυτό το λόγο διορθώνουν λάθη και η Τρόικα να μην υπήρχε. Υπάρχουν άτομα που κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν κοινωνική σύνταξη. Αυτό είναι σωστό, αλλά η στόχευση σημαίνει ότι θα αφήσουμε έξω ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν κάτω από το όριο της στόχιας συντάξης. Κανείς δεν είναι εναντίον της στόχευσης. Το ζήτημα είναι ποιοι μένουν έξω. Αλλά η κυβέρνηση λειτουργεί ανάποδα. Η κυβέρνηση ήρθε στον προϋπολογισμό και αντί να κόψει όσα έλεγε η Τρόικα στις κοινωνικές παροχές, πρόσθεσε άλλα 100 εκατομμύρια η κυβέρνηση για να κάνει δίθεν μαξιλαράκι. Και τώρα λέει η Υπουργός Εργασίας δεν θα υπάρχουν λεφτά για την κοινωνική σύνταξη. Άρα ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Ακριβώς. Αυτή η ενίσχυση. Ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Και όχι μνημονιακή δέσμευση. Όχι. Αυτό δεν είναι μνημονιακή δέσμευση. Είναι αποτέλεσμα του προϋπολογισμού λιτότητας που έχει κάνει η κυβέρνηση ακόμα και πέραν από το μνημόνιο. Με αποτέλεσμα τώρα να έρχεται και να λέει, ξέρετε, δεν θα έχουμε λεφτά για να δώσουμε κοινωνική σύνταξη, και επικαλούνται τις συζύγους εκατομμυριούχων. Καλά, πώς είναι αυτές, πόσες είναι αυτές, διαρωτήθηκε κανένας? Όλοι αυτοί δηλαδή που θα μείνουν, οι 3.000 δικαιούχοι που θα μείνουν έξω από την λήψη της κοινωνικής σύνταξης και θα παίρνουν κάτω από 750 ευρώ, είναι σύζυγοι εκατομμυριούχων? Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και επιτέλους η κυβέρνηση να κάνει αυτό που έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση ότι θα έκανε, ότι θα έδινε λύσεις. Δεν μπορούν να επικαλούνται ένα χρόνο μετά από την ανάληψη της εξουσίας για όλα τα προβλήματα να φταίνει η προηγούμενη, αλλά η κυβέρνηση αυτή να μην έχει τίποτα να δώσει και τίποτα να πει. Τώρα, θέλω να περάσουμε και λίγο στο εθνικό μας θέμα, καθώς επίκειται, θα έχουμε και στη συνέχεια κάποια ρεπορτάζ. Έχουμε μία εβδομάδα που μετατίθεται κάπως ενδιαφέρον στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, οι πληροφορίες που υπάρχουν και πρόκειται να μεταδώσουμε και σε λίγο, και θα ήθελα έτσι αρχικά το σχόλιο σας, φαίνεται ότι η κυβέρνηση εναποθέτει ελπίδες, στηρίζεται, έχει μάλλον έτσι ένα χαρτί, τη στήριξη της Βρετανίας μετά και τις αναφορές Κάμερον στο Κυπριακό. Εσείς θεωρείτε ότι αυτές οι αναφορές, αυτή η βρετανική στήριξη, είναι αρκετή για να δώσει εκείνη την όθηση που χρειάζεται, ικανοποιώντας τις θέσεις της δικής μας πλευράς, κυρίως ό,τι αφορά το κοινό ανακοινωθέν? Κοινό ανακοινωθέν, και μάλιστα με διευρυμένο τρόπο. Μνημόνιο συναντήληψης είχαμε και το 2008, θα ήθελα να υπενθυμίσω. Και μάλιστα σε εκείνο το μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ του κυρίου Χριστόφια και τότε του κυρίου Γκόρντον Μπράουν, που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, περιγράφονταν πολύ περισσότερα πράγματα για την λύση του Κυπριακού, και όμως η στάση της Μεγάλης Βρετανίας ήταν αυτή που όλοι γνωρίζουμε. Άρα θα ήταν, νομίζω, αυταπάτη για την κυβέρνηση να αναποθέτει όλα τις σταυγά στο καλάθι της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιδιώκουμε την ενίσχυση των σχέσεων και με τη Μεγάλη Βρετανία. Άλλωστε, εμείς χαιρετήσαμε την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Μεγάλη Βρετανία και τονίσαμε ότι, ειδικά με χώρες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στο Κυπριακό αλλά και γενικότερα στην Κύπρο και στην περιοχή, θα πρέπει να επιδιώκουμε τη βελτίωση των σχέσεων. Ένα είναι όμως αυτό, και άλλο είναι να πανηγυρίζουμε, λες και λύσαμε το Κυπριακό ή ότι λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Τώρα με μια κοινή ανακοίνωση. Ακριβώς. Και γι' αυτό χθες μια ανακοίνωσή μας το είχαμε πει τούτο.
ότι ένα είναι να εκφράζεις ικανοποίηση και να επενδύεις τα αποτελέσματα μιας συμφωνίας και μιας συνάντησης, και άλλο είναι να κάνουμε πανηγυρισμούς όπως κάνει η κυβέρνηση, λες και έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα. Ποιους κινδύνους εσείς βλέπετε να υπάρχουν που πρέπει άμεσα η διαπραγματευτική ικανότητα και οι κινήσεις χειρισμού της κυβέρνησης πρέπει να πετύχουν αυτή την περίοδο? Υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ένα κοινό ανακοινωθέν για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, είτε κάποια στιγμή θα κηρυχθεί αδιέξοδο, και το αδιέξοδο εμπερικλεί κινδύνους και για τη δική μας την πλευρά, γιατί ενδεχομένως να επιρριφθούν ευθύνες και στη δική μας την πλευρά για τη μη επίτευξη κοινού ανακοινωθέντος, ή από την άλλη πλευρά τα Ηνωμένα Έθνη να πούν ότι κοιτάξτε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, άρα ή θα με αφήσετε εμένα να κάνω μια πρόταση αναφορικά με το κοινό ανακοινωθέν και να κληθούν οι δύο πλευρές να τοποθετηθούν επί διαιτησία, του θέματος. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα είναι επί διαιτησία, αλλά από τη στιγμή που θα κληθούμε να τοποθετηθούμε πάνω σε μια πρόταση και η απάντησή μας θα είναι αρνητική, τότε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της επίρρυψης ευθυνών, ή από την άλλη η πρόταση μπορεί να μην είναι στο ύψος των προσδοκιών Μάλιστα. που έχουμε από ένα κοινό ανακοινωθέν. Άρα, κατά τη δική μας την άποψη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τελικά δικαιώνεται η θέση του ΑΚΕΛ που έλεγε ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε να συνεχίσουμε από το σημείο που είχαν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις, γιατί περιλαμβανόταν μέσα σε αυτή τη διαδικασία τόσο τα δύο κοινά ανακοινοθέντα, όσο και η συμφωνία Χριστόφια Τσαλάτ σε σχέση με το περιεχόμενο της κυριαρχίας που επικαλέστηκε στην τελευταία του επιστολή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προς το Γενικό Γραμματέα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφάνου, για την παρουσία σας εδώ.